Ένα λοιπόν θέμα τώρα που έχει επίσης φέρει την metal κοινότητα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα αλλά και αλλού σε θέμα κρίσης είναι το τελευταίο θέμα σχετικά με το θέμα του Καπιτολίου στις ΗΠΑ και όλο αυτό το κομμάτι που παίχτηκε σχετικά με τον John Safer Suffer, τον Iced Earth, τον ηγέτη των Iced Earth, για το ότι ήταν ένας από εκείνους τους οπαδούς του Τραμπ που μπούκαραν μέσα στο Καπιτόλιο. Και αρχίζουν τώρα σε διάφορες, και μας λένε τώρα το FBI επίσης τον έχει επικηρύξει με $1,000 κτλ. Και ούτω καθεξής. Και διάφοροι τώρα, θα λέγαμε, αυτό που λέγεται Social Justice Warriors του πληκτρολογίου, αρχίζουν και χύνουν το δηλητήριό τους τόσο για τον John Safer όσο και για τους Iced Earth. Μ' αρέσει σε σημείο τέτοιο που να μας λένε ότι απαγορεύεται να ακούμε Iced Earth από εδώ και στο εξής. Βέβαια, πρωτού ξεκινήσω αυτό το βιντεάκι, θέλω να πω ότι στο θέμα της πολιτικής κλείνω 100% προς την δεξιά παράταξη. Από τη μία πλευρά είμαι υποστηρικτής του Τραμπ από την αρχή μέχρι το τέλος. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση των ανθρώπων που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο, το καταλαβαίνω αυτό. Αν μην τι άλλο, να μην ξεχνάμε ότι και η αριστερή πλευρά, η liberal πλευρά έχουν εισβάλει μέσα στο Καπιτόλιο, μάλιστα και στο, και όχι πολύ πιο πριν, πριν και 1,5 περίπου χρόνο είχαμε πάλι ταραχές όπου liberals είχαν εισβάλει μέσα στο Καπιτόλιο, και αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά θα προτιμούσα να μην υπάρχουν τέτοιες κινήσεις που να παραβιάζουν 100% τον νόμο όσο αυτό γίνεται. Αλλά από την άλλη πλευρά, μερικές φορές καταλαβαίνω και την αγανάκτηση, εφόσον προέρχομαι από αυτή την πλευρά των ανθρώπων που νομίζουν ότι τους έχουν κλέψει τις εκλογές. Το θέμα όμως είναι άλλο. Έχω αναφερθεί και σε άλλα βίντεο επάνω στο θέμα της μουσικής και της ιδεολογίας. Εάν μπορούμε να ξεχωρίσουμε οποιαδήποτε μορφή τέχνης από το θέμα της ιδεολογίας του ίδιου του καλλιτέχνη ή ακόμα και από την ίδια την προσωπικότητα του καλλιτέχνη. Και σε αυτό το κομμάτι, όσο και αυτό και αν είναι δύσκολο για κάποιους, πρέπει να βάζουμε κάποια πράγματα κάτω από το πρίσμα ότι όταν ερχόμαστε να κοιτάξουμε το καλλιτέχνημα, τη δημιουργία, αυτό δεν λέει κάτι για τον δημιουργό του καλλιτεχνήματος, δεν λέει κάτι για τον καλλιτέχνη. Και πρέπει να πάψουμε να λατρεύουμε τους καλλιτέχνες ως άτομα, δηλαδή ότι αν αγαπάμε πολύ τη μουσική κάποιου, πρέπει να τρελαινόμαστε για αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δηλαδή να τον αγαπάμε και να τον έχουμε σαν ίνταλμα. Δεν υπάρχουν τέτοια ίνταλματα ούτε στη μουσική, ούτε σε οποιοδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Άλλο το θέμα, δηλαδή το θέμα να εξαδυνεκεύουμε καταστάσεις και ανθρώπους και να τους κάνουμε ίνταλματα και idols και είδωλα, υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό ναι, κάνω αυτό το ξεχωρισμό. Εγώ κάνω αυτό το ξεχωρισμό ανάμεσα στο δημιούργημα και στο δημιουργό, όσον αφορά την τέχνη. Και φυσικά και όσον αφορά τη μουσική και όσον αφορά το metal, okay? Γιατί αν το πάμε πιο ξεκάθαρα και πιο ανοιχτά, κάποιοι μας λένε σήμερα μην ακούσετε Iced Earth. Γιατί ο John Safer είναι καλά φασίστας, ναζί και το καθεξής. Και εγώ λέω το εξής, παιδιά, να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Ο John Safer, ίσως είναι ρεπουμπλικάνος και ίσως είναι, από ό,τι φαίνεται, ο παδός του Τραμπ. Αυτό δεν τον κάνει φασίστα. Αυτό δεν τον κάνει ναζί. Μπορεί να είναι δεξιός, μπορεί ακόμα να είναι ακόμα και ακροδεξιός. Αυτό δεν κάνει κάποιον φασίστα ή ναζί 100%. Γιατί ας ξεκαθαρίζουμε πια όλα τα πράγματα και να τα βάζουμε στο τραπέζι όπως είναι. Φτάνει πια με αυτή την αριστερή προπαγάνδα, όποιος δεν συμφωνεί με τους αριστερούς είναι φασίστας ή είναι ναζί. Ή φτάνει επίσης και από την ακροδεξιά προπαγάνδα, όποιος δεν συμφωνεί με τους ναζί είναι κομμουνιστής ή είναι αναρχικός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, κάθε πράγμα στη θέση του. Και ναι, μπορεί ο John Safer να είναι και ψεκασμένος και να πιστεύει και σε διάφορες συνωμοσίες και συνωμοσιολογίες. Αυτό φαίνεται ως ένα σημείο και από τους τελευταίους του δίσκους στο θέμα του concept, okay, για όποιον δεν καταλαβαίνει. Αλλά δεν άκουσα κάτι για κάποιους να μιλάνε εναντίον των Thrashers, για παράδειγμα των Ελλήνων Thrashers, Έξαρσης, οι οποίοι είναι και αυτοί βουτυγμένοι σε όλα τους στα άλμπουμ στο θέμα της συνωμοσιολογίας, ακριβώς όπως και ο John Safer, στα τελευταία του άλμπουμ με τους Iced Earth, και ακόμα χειρότερα. Και μάλιστα στο προτελευταίο τους άλμπουμ, οι Έξαρσης είχαν βγάλει καθαρά
αντισημιτικό φιλοναζιστικό εξώφυλλο. Και να τα λέμε ξεκάθαρα αυτά. Αντισημιτικό εξώφυλλο που θα το λάτρευαν κάθε NSBM νεοναζιστική black metal μπάντα. Okay? Αλλά εκεί δεν ακούσαμε κάποιους να φωνάζουν στην Ελλάδα εναντίον των έξαρσης. Γιατί είναι τα δικά μας παιδιά. Okay? Και είναι, ας πούμε, θα το πούμε, είναι από τη δικιά μας πλευρά. Ας είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Και εγώ μιλάω ως Εβραίος και ως πιστός Εβραίος και ως μεταλλάς. Και δεν βάζω εδώ πέρα θέματα. Πρέπει να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Αυτό το διαχωρισμό. Ναι, μεν είμαι δεξιός, ναι, μεν είμαι Εβραίος, αλλά κάνω διαφορετικά. Δεν μπαίνω σε αυτό το καλό. Δεν πρέπει να βάλω τον εαυτό μου. Τι πρέπει να ακούσει ο ένας, τι πρέπει να ακούσει ο άλλος, και να γίνομαι εδώ πέρα ο αστυνομικός και ο αστιφύλακας στο θέμα της τέχνης. Αν μη τι άλλο, θα φτάσω σε σημείο να γίνω εγώ φασίστας με φασιστικούς τρόπους συμπεριφοράς. Και ο φασιστικός τρόπος συμπεριφοράς δεν είναι μόνο δυστυχώς θέμα της δεξιάς, είναι και θέμα και της αριστεράς και του κέντρου και οποιασδήποτε άλλης ιδεολογίας μπορεί να γίνει. Και οποιασδήποτε θρησκείας. Okay. Τώρα, έτσι λοιπόν, εγώ λατρεύω Iced Earth, μου αρέσει η μουσική των Iced Earth, συμφωνώ με τον, θεωρώ τον John Safer μία ωραία προσωπικότητα στο θέμα της μουσικής. Τώρα, στο θέμα των ιδεών, πάω στοίχημα ότι είναι ένας τύπος ο οποίος είναι αρκετά ψεκασμένος. Συμφωνώ μαζί του, φυσικά και όχι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ακούσω τις αλμπουμάρες του και ακόμα και αυτή την αλμπουμάρα. Ναι, αυτή την αλμπουμάρα. Το The Glorious Burden, που έχει πολύ, πολύ χρειά αμερικανική, πατριωτική. Δεν με ενοχλεί ο πατριωτισμός. Είμαι ο ίδιος πατριώτης του λαού μου και δεν με ενοχλεί καθόλου ο πατριωτισμός των άλλων λαών. Και ναι, ακούω και τέτοια άλμπουμς και θα συνεχίζω να τα ακούω. Οκ. Okay? Αλλά μην τι άλλο, ο μόνος φραγμός προσωπικός δυτικός μου είναι να μην ακούω ξεκάθαρο NSBM. Νεοναζιστικό black metal, και όταν λέω ξεκάθαρο, μπορεί ο άλλος να είναι ναζί και να μην περνάει την ιδεολογιούλα του μέσα στη μουσική. Θα τον ακούσω. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί του. Φυσικά και δεν συμφωνώ μαζί του. Ακούω μπουρζουμ, ακούω. Συμφωνώ με τον Βάρκ, φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Ακούω Μαρντούκ, θα σου πούνε κάποιοι, δεν είναι ακριβώς ναζιστές. Οκ, okay, ναι μεν, αλλά σε τέτοια άλμπουμ, όπως και στο τελευταίο του, στο Βικτόρια και όχι μόνο, έχουν καθαρά φιλοναζιστική ή φιλοτρίτου Ράιχ ιδεολογιούλα, τουλάχιστον στις λέξεις τους, στους στίχους τους. Τους ακούω. Σημαίνει ότι συμφωνώ με το concept συγκεκριμένων albums. Φυσικά και όχι. Το πάω και περισσότερο. Συγκροτήματα που είναι πιο χωμένα και πιο κοντά στο NSBM. Moonblood από Γερμανία. Αυτό είναι μάλιστα ένα demo τους. Το Full Moon Witchery. Okay? Και φαίνεται ξεκάθαρα προς τα που κλείνουνε. Με τους κέλτικους αυτούς σταυρούς που έχουν γίνει δυστυχώς πια σύμβολο των διαφορών νεοναζιστικών οργανώσεων. Βέβαια, αυτοί δεν περνάνε καθόλου, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο demo και σε άλλες άλμπουμ τους, στην ιδεολογία τους, στη μουσική τους. Οκ. Okay. Συμφωνώ μαζί τους? Όχι. Ακούω τη μουσική τους? Ναι. Ο Φιλανδός. Satanic War Master. Οκ. Okay. Άλλη περίπτωση, άρα, τύπου ο οποίος ήταν βουτυγμένος στον νεοναζισμό, έχει γράψει και τραγούδια φιλοναζιστικά και φιλοχιτλερικά. Από την άλλη πλευρά, στο συγκεκριμένο άλμπουμ φυσικά, στο Opfer Blood, δεν αναφέρεται καθόλου επάνω σε θέματα τέτοια, στα ναζιστικά θέματα. Και ο ίδιος σήμερα λέει ότι δεν είναι ναζιστής, ότι δεν είναι NSBM. Οκ. Συμφωνώ μαζί του? Φυσικά και όχι. Ακούω τη μουσική του? Ναι. Και το πάω ακόμα και λίγο πιο χοντρά. Οκ. Okay. Drugged, πώς λέγονται. Οκ. Okay. Οι Ουκρανοί. Ωραία, με το... Blood in Our Wells. Λοιπόν, ένα καθαρά άλμπουμ ουκρανικού, θα λέγαμε, πλησιάζει και το DSBM black metal, αλλά οι τύποι είναι ναζί. Okay, βέβαια δεν το περνάνε ξεκάθαρα στα τραγούδια τους, αν και στο συγκεκριμένο αυτόν δίσκο, στο τελευταίο του τραγούδι στα ουκρανικά, είναι αφιερωμένο στον ουκρανικό, όπως λέγεται, Insurgent Army, στρατό το συγκεκριμένο ο οποίος δούλεψε και για τους Ναζί και μάλιστα εξόντωσε δυστυχώς Εβραίους στην Ουκρανία.
Και μάλιστα το συγκεκριμένο άλμπουμ, για όποιον δεν γνωρίζει, είναι αφιερωμένο στον εθνικιστή ηγέτη τους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τον λεγόμενο Παντέρα, okay, ο οποίος μάλιστα συγκεκριμένος τύπος έχει μπερδεμένη ιστορία, ο Ουκρανός εθνικιστής, ο οποίος στην εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην αρχή πήγε με τους Ναζί, μετά και οι Ναζί τον κυνήγησαν γιατί τους κόντραρε, κόντραρε φυσικά και τους κομμουνιστές. Μάλιστα τα χρώματα εδώ πέρα, το κόκκινο και το μαύρο, έχουν σχέση με το εθνικιστικό δεξιό κόμμα της, όπως αποκαλείται, η δεξιά πτέρυγα της Ουκρανίας. Άλλο κόμμα το οποίο είχε μέσα και Ναζί, σήμερα το έχουν γυρίσει να μην είναι ναζιστικό ξεκάθαρο κόμμα και μάλιστα έχουν ζητήσει συγγνώμη, αλλά ο συγκεκριμένος Παντέρα, αν και κυνηγήθηκε τελικά και από τους Ναζί και ένα κομμάτι δολοφονήθηκε τελικά από κομμουνιστές σταλινικούς, αλλά και ένα κομμάτι της οικογένειάς του εξοντώθηκε στο Auschwitz, ο ίδιος επίσης και ο στρατός του εξόντωσε Εβραίους μαζί με τους Ναζί στην Ουκρανία. Okay, καταλαβαίνω το όνομα και η μνήμη του από αυτή την πλευρά. Σημαίνει ότι δεν θα ακούσω τους Drop και να το πω και περισσότερο. Ο mastermind του συγκεκριμένου συγκροτήματος έχει και άλλη μπάντα που είναι ακόμα πιο κοντά στους Ναζί, τους Hate Forest, επίσης Ουκρανοί, ο ίδιος mastermind. Και πάλι, δεν περνάνε ξεκάθαρα την ιδεολογία τους στη μουσική τους, αλλά όλοι ξέρουν ότι έχουν σχέση με το NSBM. Okay. Και μπορώ να πάω επίσης και στους Disma, που είναι οι Αμερικάνοι Deathsters, ο mastermind του συγκροτήματος Νεοναζί. Μπορώ να το πάω και στους Μούγκλα από την Πολωνία, που έχουν ρατσιστικό παρελθόν, άσχετα αν σήμερα θέλουν να το βγάλουν από πάνω τους. Και ούτω καθεξής μπορώ να συνεχίσω εδώ πέρα. Το έχω ξαναπεί αυτά πολλές φορές. Από εδώ μέχρι τον ουρανό μπορώ να συνεχίζω να μιλάω για αυτά τα θέματα. Όσο ο άλλος δεν μου λέει ξεκάθαρο ότι θέλω να σε σκοτώσω, θέλω να σε δολοφονήσω στα τραγούδια του και να παίρνει αυτό το μήνυμα ξεκάθαρα, είμαι διατεθειμένος να τον ακούσω. Σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί του, φυσικά και όχι. Τον συμπαθώ, φυσικά και όχι. Τον αντιπαθώ και τον μισώ. Αλλά κάνω αυτόν τον διαχωρισμό. Αλλά όχι μόνο στο θέμα της δεξιάς, και στο θέμα της αριστεράς. Όπως είπα πριν, είμαι δεξιόφρον, είμαι πατριώτης. Ακούω, αυτό με εμποδίζει να ακούω μπρουχερία, τους Αμερικανομεξικάνους, okay, οι οποίοι όλη την ώρα μάλιστα βρίζαν τον Τραμπ και μάλιστα μου γράψει και τραγούδι εναντίον τον Τραμπ κτλ. Φυσικά και αντιαμερικανικός στίχος 100%, φυσικά και όχι. Με δυσκολεύει να ακούω τους ξεκάθαρα πολιτικά τοποθετημένους τους Rage Against the Machine και αυτή την αλμπουμάρα τους, την πρώτη τους αλμπουμάρα, που είναι ξεκάθαρα κομμουνιστική, ξεκάθαρα φιλοαναρχική και κομμουνιστική. Και οι στίχοι και όλα. Και εδώ πέρα υποστηρίζουν τη βία και όλα, και όλα αυτά. Τους ακούω φυσικά και τους ακούω. Ακούω τους Ισπανούς, αν δεν κάνω λάθος, Bunkers, Scape, οι οποίοι είναι καθαρά κομμουνιστές και αναρχικοί. Ναι, εδώ πέρα παράδειγμα, με ισπανικό στίχο, το Εύρωσης και το συγκεκριμένο επίσης αλμπουμά, το συγκεκριμένο αλμπουμ το οποίο είναι πολύ καλό, το Και Κόρα Λαβός, το οποίο μάλιστα έχει τραγούδι Ιντιφάντα εναντίον του Ισραήλ μέσα. Με εμποδίζει να ακούω Ramones, okay. Με εμποδίζει να ακούω τους ξεκάθαρα αναρχοκομμουνιστές Dead Kennedys, του Biafra, Fresh Fruit for Rotting Vegetables, τους Βρετανούς The Exploited και το Fuck the System για παράδειγμα. Okay, μιλάμε τώρα για πανικές και σοβαρές πανικές. Ή μήπως τους Sex Pistols. Μάλιστα, ένας από τους ακόμα masterminds είναι σήμερα ο πατέρας του Τραμπ. Αυτό κάποιοι δεν το συζητάνε επιπλέον, okay. Ξαφνικά να σταματήσουμε να ακούμε για κάποιους και Sex Pistols και τον Nevermind the Bollocks. Ή μήπως με εμποδίζει να ακούω Body Count, ίσως το καλύτερο αληθινό rap metal συγκρότημα, ακόμα και περισσότερο και από τους Race Against the Machine, με αυτή την πρώτη τους αλμπουμάρα και όλες τις αλμπουμάρες τους. Και όταν οι Body Count γράφανε το Cop Killer, ήταν καλή για κάποιους. Γιατί κάποιοι που μαθαίνουν σήμερα να γίνουν αστυνόμοι στο τι να ακούμε, τι όχι, όταν η βία προέρχεται από τη δεξιά ή από τους πατριώτες ή από τους οπαδούς του Τραμπ, είναι κακή και επικριτέα και πρέπει να είμαστε εναντίον του Τζον Σέιφερ και να μην ακούμε καν As is the Earth. Αλλά όταν η βία προέρχεται από την αριστερή πλευρά,
όταν η βία προέρχεται από άτομα, για παράδειγμα, που έχουν άμεση σχέση με την αριστερά, εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Okay, και μάλιστα όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και τη χειροκροτάμε. Γιατί αν στο Καπιτόλιο μπαίνανε μέσα οπαδοί, έμπαινε μέσα κάποιο μέλος όπως ο Μορέλο, τον Rage Against the Machine, μπαίνανε αριστεροί και liberals και αναρχικοί, και ήταν και κομμουνιστές και ήταν μέσα ο Μορέλο, κάποιοι σήμερα θα λέγανε τι ήρωας που είναι. Okay. Επομένως, δύο μέτρα από εδώ και δύο σταθμά, αυτά δεν μ' αρέσουν. Και αυτό από τη δική μου πλευρά, ακούστε παιδιά ό,τι θέλετε. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν σημαίνει ότι αν λατρεύουμε τη μουσική κάποιου, ότι πρέπει να λατρεύουμε και το άτομο το ίδιο σαν άτομο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην έχουμε ιδάλματα στο θέμα της τέχνης, μην κάνουμε είδωλα και να έχουμε κριτική σκέψη για τα πάντα. Αυτή είναι η δική μου θέση, ασχέτως των πολιτικών, ιδεολογικών ή θρησκευτικών μου, δικών μου πεπιθήσεων. Stay metal και stay heavy. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ.